κύριε αντιθέτως, Νικολάου. Μια σταθερότητα στα ποσοστά του ΚΚΕ, κύριε Νικολάου. Αλλά χαμηλά. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδάκη, να αντιστρέψω λίγο αυτό που λέτε. Το ότι υπάρχει δυσαρέσκεια μέσα στην ελληνική κοινωνία, δεν χρειαζόμαστε τις δημοσκοπήσεις για να το καταλάβουμε. Έχουν γίνει δεκάδες αρχαιρεσίες σωματείων, συνδικάτων, εκλογές στους φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους. Και εκεί πραγματικά αυτό είναι μια δημοσκόπηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ένα τεράστιο δείγμα, το οποίο τι δείχνει? Δείχνει Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντισμένη, πρώτη δύναμη πανσπουδαστική κίνηση συνεργασία, εργατικά κέντρα, σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, όπου ενισχύονται οι ταξικές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ. Οι δυνάμεις δηλαδή που όλο το δύσκολο δίχρονο και της πανδημίας και σήμερα με τη διαφαινόμενη νέα καπιταλιστική κρίση μπαίνουν μπροστά και τραβάνε τον αγώνα για τα πραγματικά προβλήματα και τις λαϊκές ανάγκες. Ταυτόχρονα, η συζήτηση για μια στάση προσμονής μπροστά στις εκλογές, για μια πιθανή νέα κυβέρνηση που θα λύσει τα προβλήματα, δεν έχει βάση. Γιατί? Να σας πω τρία παραδείγματα. Διαιώνιση φόρων στα καύσιμα και στην ενέργεια, στη Βουλή μαζί, με κοινές ψήφους. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Εφοπλιστές, φοροαπαλλαγές και δωρεάν πετρέλαιο, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, μαζί τα ψήφισαν. Σας είχαν βάλει και εσάς το ΚΚΕ μέσα σε αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση, κύριε Νικολάου, στη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επόμενη μέρα. Προοδευτική διακυβέρνηση, στη λογική που είδαμε να προκύπτουν και τα διάφορα καλέσματα και στη γειτονική Ιταλία, με τη λογική του μικρότερου κακού, να πάμε για προοδευτικές διακυβερνήσεις και να προκύπτει μέσα από τις εκλογές ο ακροδεξιός φασουλής που προέκυψε, είναι τουλάχιστον περίεργο. Ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το Βαρουφάκη. Αυτό ήταν το σχήμα. Κοιτάξτε, τώρα και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε, ήμασταν κάτω από τις πιέσεις κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε θα διαγράψω τα μνημόνια και ήρθε και εφάρμοσε το χειρότερο, το τρίτο μνημόνιο. Και σήμερα που δεν μπορεί να λέει ότι έχω από πάνω μου τη δαμόκλεια ως πάθη των δανειστών γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ναι, συνεχίζει και ψηφίζει και με τα δύο χέρια εμβληματικά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης που κατά την άποψή του είναι η επάρατος δεξιά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, και τελειώνω με αυτό, είτε είναι με τη μία πλευρά είτε με την άλλη, είναι φτιαγμένο. Ο λαός πρέπει να κάψει το σενάριο αυτής της διακυβέρνησης και στις 9 Νοέμβρη να διαδηλώσει μαζικά στην απεργία βάζοντας τα δικά του προβλήματα. Πάμε σε δεύτερο γύρο. Ωραία. Πάλι καλά που δεν είμαι στο τραπέζι, γιατί θα αναγκαζόμουν να χρειαστεί να διαψεύσω την κυρία Γεροβασίλη στο ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και τα. Καλά, μέτρα, είπε ότι έρχεται δύσκολο χειμώνα. Αυτό θα για τις δυσκολίες μίλησα. Δεν μίλησα για την αντιμετώπιση. Μην αγχώνεστε. Μίλησε για τις ανισότητες. Όχι, μίλησε για τις ανισότητες, ότι δίθεν αυτές φέρνουν τις ακροδεξιές λύσεις. Όχι. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στις άλλες χώρες έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι η λογική του μικρότερου κακού που αυξάνει τα ποσοστά της ακροδεξιάς. Το είπατε κι εσείς. Η λογική του μικρότερου κακού που έφερνε τον κόσμο να ψηφίσει Μακρόν αντί Λεπέν, έφτασε τη Λεπέν να έχει κοντά 30% και τα άλλα ακροδεξιά μορφώματα. Η οξυμένη λαϊκή δυσαρέσκεια που εντοπίσαμε στην Ιταλία, πριν εγκλωβιστεί στα δίκτυα αυτού που λέμε του ακροδεξιού λαϊκισμού, είχε κατ' επανάληψη ακουμπήσει σε φιλελεύθερες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Και να μην ξεχνάμε, τα αδελφά κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια συγκυβερνούν με τη Λίγκα, με τη Λέγκα του Βορρά και άλλες ακροδεξιές κυβερνήσεις και τις έχουν ξεπλύνει πολλαπλώς. Άρα λοιπόν, αυτά εξυπηρέτησαν και οι δίθεν λύσεις τεχνοκρατών, τα άλλα παραδείγματα που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα για σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις κτλ. Αυτό είναι που αυξάνει την ακροδεξιά. Ένα σημείο μόνο σε σχέση για με τις εξαγγελίες και την δίθεν φιλολαϊκή προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι πλάι στον πολίτη κτλ. Νομίζω πλέον αυτό δεν πείθει κανέναν. Όταν η βασική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, όπως εκφράστηκε και από κεντρικό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, είναι η γραμμή ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Ανεξάρτητα με το αν και εφόσον πήγε να τα μαζέψει μετά ο κ. Πέτσας, αυτά είναι ασημάζευτα γιατί λέει πραγματικά αυτό που σκέπτεται. Άρα λοιπόν εμείς λέμε, ο λαός δεν έχει να περιμένει κάτι από τα σενάρια, είτε με τον ένα διεκδικητή είτε με τον άλλον. Χρειάζεται ο ίδιος να μπει μπροστά, λοιπόν, να φέρει στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες, να παλέψει για αυτές με όλους τους τρόπους και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ είναι δίπλα και ξέρει ο λαός ότι όποτε χαμογέλασε αυτά τα χρόνια, το ΚΚΕ είχε παίξει ρόλο.